Καλησπέρα σας. Έχουμε μπει στο επίπεδο επικοινωνιότητας 4, η Κοζάνη πιο πριν, η Καστοριά πιο πρόσφατα. Πλέον βλέπουμε ότι όσο ο κόσμος δεν προσέχει, δηλαδή δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, πλέον δεν υπάρχει ουσιαστικά κάτι καλό που θα συμβεί πίσω από αυτό, όσο και να επιμένουμε. Επομένως, εφόσον βλέπουμε ότι από αύριο γίνονται κάποια βήματα να μπορέσει η οικονομία να ανταπεξέλθει, θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να τη στηρίξουμε και από εδώ και πέρα τα βήματα τα οποία θα συμβούν να είναι προς το καλύτερο. Δηλαδή, ανοίγει το λιανικό εμπόριο και σιγά σιγά να ανοίξουν και όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, να ανοίξουν οι νομοί και να μπορέσουμε να κυκλοφορούμε σωστά. Για να γίνουν αυτά όμως, θα πρέπει οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή, θα πρέπει να φοράνε τις μάσκες τους οπωσδήποτε. Δεν θα πρέπει να βγάζουν τις μάσκες πουθενά. Θα πρέπει να τηρούν τις αποστάσεις. Κοινώς, στα μαγαζιά πλέον, σε οποιαδήποτε επιχείρηση θα μπαίνουν, θα πρέπει, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δεν θα πρέπει να είναι ο ένας πάνω στον άλλο. Θα πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις. Οι περισσότερες επιχειρήσεις πλέον έχουν εκπαιδευτεί και ακόμα προς το καλύτερο και στα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία είχαμε αναφέρει και έχουν ενημερωθεί ότι πρέπει να κάνουν και συστάσεις. Επομένως, στις συστάσεις των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές, όπως παρακαλώ κρατάτε τις απαραίτητες αποστάσεις, παρακαλώ απολυμάνετε τα χέρια σας κατά την είσοδο του καταστήματος, οι πελάτες, φυσικά, οι πολίτες θα πρέπει να ανταπεξέρχονται σωστά, όχι με κάποια συμπεριφορά η οποία θα δημιουργήσει δυσφορία. Τώρα, και οι επιχειρηματίες έχουν τα δικά τους ζητήματα. Δηλαδή, ναι μεν έχουν πονέσει και το κατανοούμε οικονομικά. Δεν είναι καθόλου εύκολο να κλείνεις την επιχείρησή σου, αυτή που σου δίνει το ψωμί σου να τραφείς, και προκειμένου, βέβαια, το κάνανε για το καλό της υγείας. Έχουν πονέσει πάρα πολύ. Όμως θα πρέπει να προσέξουν, διότι δεν πρέπει να κοιτάμε το εφήμερο. Αν κοιτάξουμε το εφήμερο, δεν θα έχουμε μέλλον. Παραδείγματος χάρη, στη μαζική εστίαση, όταν ανοίξει τα τραπέζια, δεν τοποθετηθούν με τις κατάλληλες αποστάσεις, δεν έχει νόημα να βγουν έσοδα για λίγες ημέρες και να ξανακλείσουμε. Άρα, αν έχουμε 15 τραπέζια, είναι πολύ προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε τα 9 τραπέζια για να έχει μια συνεχόμενη ροή η αγορά, παρά να έχουμε και τα 15 τραπέζια και να έχει ουσιαστικά μια ροή που σύντομα πάλι θα κλείσει. Για τα καταστήματα, θα πρέπει να υπολογίσουν σωστά το ανώτατο επιτρεπτό όριο ατόμων και να μην ξεχάσουν να συμπεριλάβουν μέσα και τους υπαλλήλους. Διότι πολλές φορές έχουμε δει το λάθος ότι βάσει τετραγωνικών βγαίνει, ας πούμε, ότι μέσα σε ένα κατάστημα πρέπει να υπάρχουν 5 άτομα. Λοιπόν, πολλές φορές έχουμε δει το λάθος ότι δεν έχουν συμπεριλάβει τους πολιτές και τους ιδιοκτήτες. Λοιπόν, μέγα σφάλμα. Θα πρέπει να συμπεριλάβουν και αυτό και οι υπόλοιποι πελάτες, υπομονετικά και σωστά, με αποστάσεις, να περιμένουν έξω από το κατάστημα. Παραδείγματος χάρη, στα Ιωάννινα, τα οποία υπήρξε συναγερμός. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ κοντά με την περιοχή εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε ότι ο κόσμος και τα καταστήματα τρέχουν έστω την τελευταία στιγμή να σώσουν την κατάσταση. Αν δείτε εικόνες, είναι ουρές έξω από τα μαγαζιά, αλλά όχι ο ένας πάνω στον άλλον, σε απόσταση. Αυτό λοιπόν καλούμαστε να κάνουμε κι εμείς από αύριο. Να έχουμε υπομονή και επιμονή, το τονίζω, στο να μην ξανακλείσει η οικονομία. Άρα πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Από εκεί και πέρα, το αντισηπτικό πλέον μας έχει γίνει απαραίτητο. Δεν νοείται αυτή τη στιγμή να κάνουμε οποιαδήποτε συναλλαγή, οποιαδήποτε κοινωνική συναστροφή, έστω και σε απόσταση, χωρίς να έχουμε αντισηπτικό. Επομένως, αν έχουμε αυτά τα δύο μέτρα, δηλαδή μάσκες και αντισηπτικό, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είμαστε προστατευμένοι. Τώρα, τα καταστήματα μέσα φυσικά θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την υγεία των καταναλωτών, αλλά και τη δική τους, διότι θα πρέπει να ενημερώσουμε και το λιανικό εμπόριο ότι ένα κρούσμα να βρεθεί σε ένα κατάστημα, από την εχυλάτηση που γίνεται από τον ΕΟΔΗ, καταλαβαίνετε ότι μέσα σε πολύ λίγες μέρες πάλι μπορεί να κλείσουν. Διότι αν έχει έρθει σε στενή επαφή, που τα μαγαζιά μάλιστα δεν είναι όλα μεγάλα, έχουν περιορισμένο χώρο.
Άρα, έρχονται σε συνεχόμενη και σε στενή επαφή, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να μπουν πάλι σε καραντίνα για 14 ημέρες. Άρα, λοιπόν, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα το να κάνουν, να λάβουν μισά μέτρα ή μη μέτρα κοινώς. Τώρα, δεν μπορούμε σαν επιχειρήσεις να λαμβάνουμε ο καθένας κατά το δοκούν τα μέτρα τα οποία θεωρεί απαραίτητα ο ίδιος. Πρέπει τα μέτρα να είναι συγκεκριμένα, να εναρμονίζονται με την νομοθεσία και να υπάρχουν γραπτός. Αυτά είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πολλοί πλέον με ρωτάνε. Τι είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα που αναφέρετε? Τα πάντα, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια έχουν γραπτές οδηγίες, βάσει των οποίων έχουν συνταχθεί από αρμόδιο άτομο και με αυτές τις οδηγίες ενημερώνονται όλοι για να ακολουθούν τα κοινά μέτρα προστασίας. Επομένως, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει γραπτός πλέον, με αρμόδιο άτομο, να έχουν τα μέτρα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν για να διαβάζουν τα ίδια πράγματα και να κάνουν και ο ιδιοκτήτης και ο υπάλληλος και ο ταμείας και ο πολιτής και αυτός ο οποίος φτιάχνει τα τρόφιμα και αυτός ο οποίος φτιάχνει τον καφέ. Διότι μέχρι στιγμής αντιμετωπίσαμε ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί κάθε επιχείρηση αλλά και κάθε άτομο μέσα σε κάθε επιχείρηση λάβανε μέτρα τα οποία θεωρούσε σωστά σύμφωνα με τη δική του κρίση. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να έχουμε όλη κοινή γραμμή λειτουργίας με σκοπό την σωστή προστασία της υγείας του καταναλωτή αλλά και τη δική μας. Τώρα, η περιοχή μας στοχοποιήθηκε λίγο παραπάνω. Το δίκαιο ή το άδικο θα το κρίνουμε στην πορεία, γιατί έρχονται και άλλες περιοχές οι οποίες θα μπουν στα μέτρα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία λήφθηκαν και πήραμε και εμείς. Και θα πρέπει να προσέξουμε και θα παλέψουμε και ήδη παλεύουμε να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Τώρα, όσον αφορά τα σχολεία. Τα σχολεία, από ό,τι μαθαίνω και συζητάω και με διευθυντές σχολείων κτλ., μπορώ να πω ότι τα παιδιά έχουν εναρμονιστεί. Πολλοί υπεύθυνοι και διευθυντές και καθηγητές μου έχουν πει ότι τα παιδιά είναι παράδειγμα. Είναι υπόδειγμα, μάλλον, συμπεριφοράς υγειονομικής. Είναι κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει και είναι κάτι πολύ ευχάριστο για το μέλλον της περιοχής μας. Σημαίνει ότι τα μικρά παιδιά μπορούν, ακούν, δεν αντιδρούν και συνεχίζουν με τη σωστή και ομαλή συμπεριφορά. Είναι πάρα πολύ θετικό. Πραγματικά σας μιλάω για την περιοχή. Για τα πανεπιστήμια τώρα. Θα πρέπει να σκεφτούμε, κάποιοι έκαναν σύγχυση μεταξύ πανεπιστημίων και σχολείων και είπανε, όταν πάρθηκαν τα μέτρα στην περιοχή, πώς γίνεται το ΑΕΗ να λειτουργήσει διαδικτυακά, ενώ το σχολείο να συνεχίσει να λειτουργεί, παραδείγματος χάρη, κανονικά. Λοιπόν, δεν είναι το ίδιο, διότι στο ΑΕΗ θα πρέπει να ξέρουμε, ειδικά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ότι ειδικά φέτος οι πρωτοετής φοιτητές επέλεξαν σε μεγάλο βαθμό να μην νοικιάσουν μόνιμα κάποια κατοικία. Με αποτέλεσμα καθημερινά να πηγαίνουν έρχονται από άλλες περιοχές, όπως Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Φλόρινα, Γρεβενά και άλλες πολλές κοντινές. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί διασπορά. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που βλέπουμε τη διαφορά ανάμεσα στο ΑΕΗ και στο σχολείο. Στο σχολείο τα παιδιά είναι εδώ, δεν αλλάζουν νομούς, ενώ στο ΑΕΗ υπάρχει αυτή η μεταφορά, άρα ο κίνδυνος της διασποράς. Τώρα για τους φοιτητές της Κοζάνης, αυτές τις ημέρες που δεν μπόρεσαν να βγουν εκτός, γιατί έχουμε αρκετούς και στη Φλόρινα, στο Γεωπονικό, λάβαμε κάποια μέτρα και μπόρεσαν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τα εργαστήρια τα οποία ήταν υποχρεωτικά να γίνουν διαζώσεις. Επομένως, όλα δείχνουν ότι μπορούμε και ξεκινάμε να βελτιωνόμαστε και να πηγαίνουμε προς το καλύτερο. Πραγματικά, όμως, να δώσει προσοχή αυτή τη φορά στα υγειονομικά μέτρα, όχι αυθαιρεσίες. Πήραμε το μάθημά μας. Είδαμε ότι οι αυθαιρεσίες, στο μόνο το οποίο μπορούν να οδηγήσουν, είναι ουσιαστικά σε lockdown. Άρα δεν θα κάνουμε τα ίδια λάθη. Προσέχουμε μάσκα, αντισηπτικό και όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Και αποστάσεις. Αυτά τα τρία μέτρα χρειάζονται για να ρίξουμε τα ποσοστά των κρουσμάτων. Όχι πάρτι, όπως ακούστηκαν κάποια περίεργα φαινόμενα στην περιοχή προς την νεολαία. Φυσικά η νεολαία να κάτσει και να σκεφτεί τους μεγαλύτερους, τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι σε ευπαθή ομάδες δίπλα μας. Δεν ξέρουμε, ξαναλέμε, ποιος κυκλοφορεί και τι έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος και πόσο κινδυνεύει. Δεν πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε εγωιστικά. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι θέλουμε να είναι